Αλλάζουμε κλίμα, πάμε λίγο στην πορεία της απογραφής. Φιλοξενούμε τον κύριο Απόστολο Κασάπη, είναι διευθυντής αυτοτελούς γραφείου Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, Ελληνική Στατιστική Αρχή. Την καλησπέρα μας, κύριε Κασάπη. Καλησπέρα σας. Για ακόμα μία φορά μας βοηθάτε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Δεν ξέρω, υπάρχουν απορίες. Και με δεδομένο ότι έχει ξεκινήσει η απογραφή, υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις που απασχολούν τον κόσμο. Να μας δώσει ο κ. Κασάπης καταρχήν την εικόνα μέχρι στιγμή της διαδικασίας και μέχρι τις 27 του Νοέμβρη που θα εξελίσσεται. Να σας πω ότι πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Η ηλεκτρονική αυτοαπογραφή έχει ξεκινήσει από τις 10 του μηνός. Οι κωδικοί λίγο πριν είχαν αρχίσει να μοιράζονται. Μοιράζονται ακόμα τώρα κωδικοί. Τι σημαίνει μοιράζονται κωδικοί? Αυτή τη στιγμή στις κατοικίες μας μπορούμε να βρούμε αυτό εδώ το φακελάκι. Ναι. Σε κάθε κατοικία, οποιοδήποτε κατάλημα, θα βρούμε αυτόν εδώ τον κλειστό φάκελο. Ο φάκελος αυτός θεωρητικά πρέπει να είναι κλειστός, μπορεί κάποιοι να τον έχουν δει και έτσι. Μέσα υπάρχει ο μοναδικός κωδικός της κατοικίας, του απογραφόμενου δηλαδή. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Παίρνουμε αυτό το 12ψήφιο κωδικό, μπαίνουμε στο gov.gr, στην ψηφιακή πύλη του gov.gr και μαζί με τον κωδικό στο TaxisNet, ένας εκπρόσωπος του νοικοκυριού μπορεί να απογράψει τον εαυτό του, την κατοικία του και όλα τα μέλη του νοικοκυριού. Δεν χρειάζεται δηλαδή καν να είναι όλοι παρόντες εκείνη τη στιγμή. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να έχουμε τον συγκεκριμένο κωδικό, το συγκεκριμένο φάκελο. Πώς έχει ο συγκεκριμένο φάκελο όμως στο σπίτι και στην κατοικία μας? Ο φάκελος αυτός θα μας τον αφήσει, θα μας τον δώσει ο απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ. Ένας από τους 60.000 απογραφείς συνεργάτες μας, οι οποίοι βρίσκονται στο πεδίο και έχουν την ευθύνη να μας δώσουν αυτό το φάκελο. Ταυτόχρονα, πάνω είναι και τα στοιχεία του, μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί του την ώρα που κάνουμε την αυτοαπογραφή μας, προκειμένου να είναι το help desk μας. Να μην είμαστε βέβαιοι τι πρέπει να απαντήσουμε και πώς πρέπει να το κάνουμε και να προχωρήσουμε. Σε περίπτωση που δεν έχει έρθει κάποιος στο σπίτι να μας επισκεφτεί και να μας δώσει το συγκεκριμένο φάκελο, περιμένουμε λίγο ακόμα ή παίρνουμε κάποιο τηλέφωνο? Περιμένετε λίγο ακόμα. Η διαδικασία είναι μέχρι το τέλος της εβδομάδας να μοιράζονται οι κωδικοί, μέχρι και το Σαββατοκύριακο δηλαδή. Οπότε είναι φυσιολογικό, άμα δεν έχετε σε κάποιον, να δεν χρειάζεται να αγχώνετε. Χαιρόμαστε που αγχώνεται ο κόσμος γιατί ακόμα δεν έχει πάρει τον φάκελό του. Σημαίνει ότι έχει διάθεση να βοηθήσει την απογραφή και θέλει να αυτοαπογραφεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους και για τα τελικά αποτελέσματα, την ποιότητα των τελικών αποτελεσμάτων, αλλά και την προστασία όλων μας. Προφανώς, σε περίπτωση που κάποιος δεν καταφέρει, για οποιονδήποτε λόγο δεν θέλει να κάνει ηλεκτρονική αυτοαπογραφή, ο ίδιος ο απογραφέας θα τον επισκεφθεί μετά, κατά τον Δεκέμβρη, προκειμένου να κάνουν την παραδοσιακή απογραφή με προσωπική συνέντευξη, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια όλα τα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Για αν δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε τώρα την ευκαιρία της ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής, προκειμένου να απογραφούμε όλοι χωρίς να έρθουμε σε καμία επαφή με κανέναν άνθρωπο, κανέναν απογραφέα. Πάντως, κύριε Κασάπη, υπάρχουν και πολίτες που αρνούνται να δεχτούν τους απογραφείς, να ανοίξουν την πόρτα στους απογραφείς. Γι' αυτό μιλάμε πόσο σημαντική είναι η απογραφή μας. Η απογραφή μας είναι αντιμέτωπη με κάθε είδους κατάσταση. Φανταστείτε ότι πρέπει να πάμε και να βρούμε όλο τον πληθυσμό. Αυτό από μόνο του είναι αρκετά δύσκολο. Κάθε απογραφέα είμαι βέβαιος ότι θα μπορούσε να γράψει ένα βιβλίο με ιστορίες πολύ θετικές και ενδεχομένως κάποιες αρνητικές. Η άρνηση μπορεί να έχει να κάνει με το δεν θέλω να δώσω τα στοιχεία μου. Μπορούμε να δούμε και αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα ότι για ποιο λόγο να δώσω τα στοιχεία μου, το οποίο από μόνο του είναι λίγο περίεργο γιατί τα συγκεκριμένα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιούν τα προσωπικά μας δεδομένα. Και χωρίς να το θέλουμε, μάλιστα. Ενώ το πλαίσιο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής είναι πάρα πολύ αυστηρό. Τα δεδομένα είναι τελείως εμπιστευτικά, πλήρως εμπιστευτικά. Δεν θα διαβιβαστούν σε κανέναν κρατικό ή ιδιωτικό φορέα. Χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων και τίποτα περισσότερο. Μάλιστα. Είναι χρήσιμο για όλους μας. Κύριε Κασάπη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.